προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσει να κινείται. Mm -hmm. Ο πρόεδρος της δημοκρατία σήμερα κύριε Υπουργέ, μια φορμή την εργατική πρωτομαγιά, έστειλε ένα μήνυμα, πήθηνε μια έκκληση προς τους κοινωνικούς εταίρους, να βρεθεί ένα συμβιβασμό στο θέμα της ΣΑΤΑ. Είναι αυτό το ζήτημα που συζητούμε τώρα και θα θέλουμε την δική σας άποψη, καθώς υπάρχει τώρα μια διορία μιας εβδομάδα για να δώσουν τις θέσεις τους, τόσο οι συντεχνίες όσο και οι εργοδότες. τι λέτε σε αυτό, θα βρεθεί, θα βάλουν νερό στο κρασί τους τα δύο μέρη, ώστε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία υπογράμμισε τη σημασία τη διαφύλαξη τη εργατική ειρήνη για την ανάπτυξη τη οικονομία και για τη συνοχή τη κοινωνία. Και για να επιτευχθεί αυτό, ιδιαίτερα για το ζήτημα τη ΣΑΤΑ, το οποίο αυτή τη στιγμή μετά από συζητήσει επί συζητήσεων για πολλού μήνε επί δύο κυβερνήσεων, <coughs> τη προηγούμενη και τη ε, νυν, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Πρέπει μέσα από τη συμβιβαστική πρόταση που κατατέθηκε από την κυβέρνηση, η οποία είναι ισορροπημένη, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της ε, οικονομίας, να καταλήξουμε σε συμφωνία. Μία συμφωνία εξορισμού είναι συμβιβασμός. Και γι' αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στους κοινωνικούς εταίρους, εξέφρασε την εκτίμηση του, την πεποίθησή του, ότι όλοι επιδεικνύοντα την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα συνδράμουν προ αυτή την κατεύθυνση. Πολύ φυσιολογικά, μια συμβιβαστική πρόταση η οποία είναι ισορροπημένη δεν μπορεί να ικανοποιεί απόλυτα κανέναν. Όμω, εκείνο που οι επιχειρήσει χρειάζονται είναι ομαλότητα και σταθερότητα, αλλά εκείνο που οι εργαζόμενοι χρειάζονται και το χρειάζονται άμεσα είναι αυξήσεις στους μισθούς τους, οι οποίες να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστο ζωής και σύμφωνα με τη συμβιβαστική πρόταση, αυτό θα μπορεί να γίνει πράξη τον επόμενο μήνα, όπου η ΆΤΑ από το μισό στο οποίο βρίσκεται σήμερα, από το μηδέν στο οποίο βρέθηκε προηγουμένως, αποκαθίσταται στα δύο τρίτα. Και ο θεσμός διασφαλίζεται για την επόμενη τριετία μέσα από την επαναβεβαίωση της συμφωνίας η οποία αφορά την ΆΤΑ και η οποία με τα σημερινά δεδομένα βρίσκεται, έχει λήξει και υφίσταται επειδή προνοείται ότι ακόμη και αν δεν επαναληφθεί η συμφωνία, ισχύει προηγούμενο. Υπάρχουν όμω διαφορετικέ απόψει. Κατατίθενται τώρα στο τραπέζι αντίθετε απόψει, κυρίω από το συνδικαλιστικό κίνημα. Μάλιστα, πριν από λίγο, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Η ΠΕΟ ζητά πολιτικέ αποφάσει. Α ακούσει τι ανησυχίε μα, λέει η Γενική Γραμματεία τη ΠΕΟ. Ενώ από την πλευρά τη ΣΕΚ υπάρχει αυτή η πρόθεση να εξαντληθούν όλε οι, οι Όλα τα περιθώρια για μια θετική κατάληξη, όμω δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία που ενδεχομένω να θέλατε ω κυβέρνηση. Επειδή η δική μα κυβέρνηση, από την πρώτη ημέρα τη ανάληψη των καθηκόντων της ξεκίνησε ένα εκτενή κοινωνικό διάλογο με όλους τους κοινωνικού εταίρου. Βρεθήκαμε πάρα πολλέ φορέ, ανταλλάξαμε απόψει, αφουγκραστήκαμε τι ανησυχίε όλων των πλευρών η κυβέρνηση τόλμησε να προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά και να καταθέσει συμβιβαστική πρόταση. Δεν ξεκινά τώρα ο διάλογο. Δεν ξεκινά τώρα η συζήτηση. Τώρα είναι, τώρα είναι η ώρα για να συμφωνήσουμε. Τώρα είναι η ώρα για να καταλήξουμε και για να προλάβουμε να έχουμε συμφωνία πριν από την κατάθεση του συμπληρωματικού προπολογισμού, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν αυξήσει οι αυξήσει αυτές να είναι σύμφωνα με τον πληθωρισμό του 2022, ο οποίο είναι αυξημένο, του 2023 είναι μικρότερος, οπότε αν οι αυξήσεις γίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν προκύψει συμφωνία ε, μέσα στο επόμενο διάστημα mm -hmm. και απομακρυνθούμε από τον παρόντα χρόνο, θα είναι πολύ μικρότερες. Ωστόσο, κατανοώ ότι μέσα και από το επαιτειακό κλίμα της σημερινής ημέρας ενδεχομένως η κυρία Χαραλάμπους να παρασύφθηκε και να τοποθετήθηκε με έναν τρόπο ε, ηρωνικό, αλλά να σας πω αυτό για μένα δεν έχει καμία πολύ. σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να συμφωνήσουμε. Εάν, εάν ε, μέσα από αυτές τις τοποθετήσεις θα υποβοηθηθεί η κατάληξη σε συμφωνία, ας γίνονται. Αλλά εκείνο που έχει συμφωνία, σημασία είναι να καταλήξουμε. Μάλιστα. Οι εργοδότε από τη δική του πλευρά ζητούν κίνητρα, πρόσθετα κίνητρα. Α, θα δώσετε αυτά τα κίνητρα που, ζητούν, που ζητά η εργοδοτική πλευρά. Και αν δεν υπάρξει συμφωνία, τι γίνεται, κύριε Υπουργέ. Ούτω ή άλλω, πρόθεση τη κυβέρνηση όπως έχω αναφέρει και ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, είναι η επίτευξη του στόχου που τίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αύξηση της κάλυψης από συλλογικέ συμβάσεις στη χώρα μας, η οποία να προσεγγίζει το 80% που τίθεται ως στόχος. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κάτω από αυτό το ποσοστό, είμαστε κάτω από το 50%. Μέσα από την επίτευξη αυτού του στόχου θα αυξηθεί και η κάλυψη των εργαζομένων από την άτα, κάτι που θα σημαίνει διεύρυνση τη κάλυψη από το θεσμό. Η κυβέρνηση, για να μπορεί να προωθήσει αυτόν τον στόχο, έχει την πρόθεση να παρέσχει κίνητρα προ τι επιχειρήσει οι οποίε θα μπορούν μέσα από τι συλλογικέ συμβάσει να παρέχουν άτα στου εργαζόμενου. Και αυτό είναι κάτι που γενικότερα εφαρμόζεται ω πολιτική. Όταν δηλαδή προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση θέλουμε η αγορά, ο επιχειρηματικός κόσμος να κινηθεί. Οπότε αυτό δεν συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για συμβιβασμό, για συμβιβαστική συμφωνία για τη διαφύλαξη του θεσμού της ΆΤΑ. Αλλά επειδή με ρωτήσατε ε, τι θα γίνει αν δεν υπάρχει συμφωνία, αυτό δυστυχώς δεν θα είναι ευχαριστό, επειδή θα σημαίνει ότι η εργατική ειρήνη δεν θα είναι διασφαλισμένη, ενώ μάλιστα και της καλοκαιρινής περίοδου που για την οικονομία μας είναι πάρα πολύ σημαντική, σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα λάβουν επιπρόσθετες αυξήσεις μέσα από την αύξηση του ποσοστού της καταβολής της ΆΤΑ, που όπως είπαμε ήταν στο 0. βρέθηκε στο μισό και τώρα αποκαθίσταται στα δύο τρίτα. Θα εξακολουθήσει αυτή η συζήτηση να απασχολεί και τους κοινωνικούς εταίρους και το Υπουργείο Εργασία και τη δημόσια συζήτηση και αυτό δεν θα είναι καλό. Όμως, όπως συμβαίνει συνήθως, εάν δεν θα έχουμε συμφωνία, εκείνο που θα πληρώσει το κόστο δυστυχώ θα είναι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Α, θέλω να σταθούμε και λίγο στα του ιδιωτικού τομέα, κύριε Υπουργέ, με την, σε σχέση με, με την ΑΤΑ. υπάρχουν σκέψει, γιατί είχατε κάνει αναφορά και τι προηγούμενε μέρε, να δοθούν κάποια κίνητρα ώστε να διευρυνθεί η, η, η θεσμοθέτηση του θεσμού και σε άλλους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Είπατε ότι ήταν ένα στόχος ανάμεσα στα κίνητρα. Όπως είναι α, αυτό? Όπως ανέφερα, δύο τρόποι υπάρχουν για να έχουμε κάλυψη από την ΆΤΑ για περισσότερους εργαζόμενους. Ο ένας τρόπος είναι να νομοθετηθεί. Όμω, στη χώρα μα ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εργασιακέ ε, σχέσεις δεν θέτει αυτήν την επιλογή ως ε, την επιλογή που είναι η προτιμητέα, αλλά επιδιώκεται μέσα από τον κοινωνικό διάλογο να καταλήγουμε σε συμφωνίε, οι οποίε ε, να γίνονται πράξη για του εργαζόμενου μέσα από τι συλλογικέ συμβάσει. Άρα, βλέπετε ένα νέο διάλογο Οπότε... για κάτι τέτοιο. Ο στόχο μα είναι μέσα από τη διεύρυνση τη κάλυψη από τι συλλογικέ συμβάσει περισσότεροι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν την ΑΤΑ ω θεσμό. Άρα λοιπόν, μέσα από την παροχή κινήτρων για τη διεύρυνση τη κάλυψη από συλλογικέ συμβάσει περισσότεροι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ΑΤΑ. Και ένα τελευταίο ερώτημα, αλλάζουμε λίγο θέμα, σε ό,τι αφορά την κατάθεση του συμπληρωματικού προπολογισμού από πλευρά κυβέρνηση τον ερχόμενο Ιούνιο. Ο κύριο στόχο ποιο είναι μέσα από αυτό τον συμπληρωματικό προπολογισμό, σε ό,τι αφορά του χαμηλοσυνταξιούχου. Ειδικότερα αναφορικά με του χαμηλοσυνταξιούχου, προγραμματική θέση τη κυβέρνηση είναι η αύξηση των χαμηλών συντάξεων κατά 5%. Ήδη το Υπουργείο Εργασία, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζονται τι πρόνοιε του συμπληρωματικού προπολογισμού, μέσα από τι οποίε οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν αυξημένα εισοδήματα μέσα από την αύξηση των χαμηλών συντάξεων κατά 5%. Κάτι το οποίο εφόσον περιληφθεί όπω προγραμματίζεται στο συμπληρωματικό προπολογισμό και εφόσον αυτό εγκριθεί, από τον επόμενο μήνα οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν υψηλότερες συντάξεις. Εφόσον έχουμε συμφωνία για την ΆΤΑ, οι εργαζόμενοι οι οποίοι λαμβάνουν ΆΤΑ και οι οποίοι ανέρχονται σε μερικέ δεκάδε χιλιάδε, είναι σχεδόν 200.000 εργαζόμενοι, θα έχουν αυξημένου μισθού. Οπότε και με του δύο αυτού τρόπου, θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα μπορούν μέσα από τι συνθήκε του αυξημένου κόστου ζωή να έχουν καλύτερε δυνατότητε για να μπορούν να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του. Οπότε αναμένουμε ότι τόσο η Βουλή, η οποία mm -hmm. θα εγκρίνει το συμπληρωματικό προπολογισμό, θα συνδράμει προ αυτό, όσο και οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι θα βοηθήσουν ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα συνδράμουν επίση και αυτό θα είναι καλό για τη σταθερότητα της οικονομίας, για τη συνοχή της κοινωνίας, για τους εργαζόμενου εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Άγρια επεισόδια και συμπλοκέ ξέσπασαν στη Γαλλία ανήμερα πρωτομαγιά με φόντο και τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Μακρόν στο Παρίσι.